Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και στο στούντιο εδώ μαζί μου είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος για το σχόλιο της ημέρας. Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Έχουμε σήμερα ως γεγονός την επιβεβαίωση του πλεονάσματος από την Eurostat. Μαζί με αυτή την επιβεβαίωση θέλω να επισημάνω ότι επιβεβαιώθηκε και η αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. Γιατί ας μην ξεχνάμε, μέχρι πρότινος λέγανε Greek Statistics και εννοούσαν μαγειρεμένα στοιχεία. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί αυτή η επιβεβαίωση έγινε χωρίς κανέναν αστερίσκο. Που σημαίνει πρακτικά ότι δέχθηκαν το νούμερο όπως εμφανίστηκε από την ελληνική πλευρά. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση έχει μπροστά της το αναπτυξιακό πλάνο, δηλαδή ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, που πρέπει να προχωρήσει στο Eurogroup και στη συνέχεια στις επαφές της με τους Ευρωπαίους, γιατί εδώ τίθεται το ζήτημα για το νέο μοντέλο της ανάπτυξης, το οποίο πρέπει να γίνει στην Ελλάδα και που βεβαίως δεν ακούω για την ώρα κανένα να μου λέει προς ποια κατεύθυνση θα είναι, πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τον τουρισμό, τη γεωργία, τις υπηρεσίες, το ένα το άλλο. Δηλαδή, πού θα πάμε? Θα πάμε στο παρελθόν που είχαμε αντιπαραγωγικές δραστηριότητες επιδοτούμενες με δανεικά και με επιχειρήσεις που χρωστούσαν τα μαλλιά της κεφαλής τους στις τράπεζες και εδώ και εκεί, ή θα πάμε σε επιχειρήσεις υγιής και με ποιο τρόπο θα πάμε? Χρειάζεται ένας οδικός χάρτης λοιπόν για την επόμενη μέρα, αν θεωρούμε ότι από σήμερα και εφεξής θα μπαίνουμε σε μια άλλη πορεία ως ελληνική οικονομία. Χρειάζεται να αποφασίσουμε και ποιο παραγωγικό μοντέλο μπορεί όχι μόνο να θέλει η χώρα μας, αλλά και να μπορεί να υιοθετήσει. Να λειτουργήσει και να έχει ένα αποτέλεσμα αναπτυξιακό. Το λέω αυτό γιατί θέλω να επισημάνω μερικά πράγματα, τα οποία όλοι τα ξέρουμε και τα βιώνουμε, αλλά τα κωδικοποιώ τώρα για να πω γιατί έχω αυτές τις ανησυχίες για το πρόγραμμα ανάπτυξη. Γιατί ακούμε διορθωτικές κινήσεις για το κοινωνικό μέρισμα. Γιατί ρε παιδιά, από την αρχή δεν το κάνετε σωστά αυτό το πράγμα, ώστε να λειτουργήσει και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να διορθώνεται, να ξαναδιορθώνεται. Ράβε, ξύλωνε, γράψε, σβήσε. Διορθωτικές κινήσεις που κάνανε ήδη για το φόρο υπεραξίας και ξέρουμε ότι εδώ και μερικούς μήνες σταμάτησαν όλες οι αγοραπολισίες επειδή ο φόρος υπεραξίας δεν μπορούσε να υπολογιστεί από τους συμβολιογράφους, τους οποίους είχαν συνυπεύθυνους σε περίπτωση λάθους. Έτσι. Διορθωτικές κινήσεις τώρα λέει για το τεκμήριο διαβίωσης. Γιατί? Γιατί θα πληρώνουν, λέει, άνθρωποι που άνεργοι, φοιτητές, παιδιά που έχουν από ένα λογαριασμό τους ένα ευρώ. Τόκο θα θεωρούνται, λέει, υπάλληλοι, θα θεωρούνται μισθωτοί μάλλον και θα πληρώνουν 300-500 ευρώ. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Και τέλος, για να απευθυνθώ και στον κύριο Σκορδά προσωπικά, που δεν το κάνω από αυτή την εκπομπή, αλλά θέλω να το επισημάνω του κύριου Σκορδά, ότι αντί να τρέχουν το ΣΔΟΕ, να τρέχει το ΣΔΟΕ, να βρει τις πέντε κυρίες που είναι υπαρκτά πρόσωπα, γιατί τσεκάρισα και ονόματα εγώ ψάχνοντας το θέμα, και που έδωσαν κάποια χρήματα στην αγορά για φτωχούς ανθρώπους και ανθρώπους που είχαν ανάγκη να πάρουν λίγο περισσότερο κρέας, αντί να τις τρέχει, αν έχουν δηλώσει, γιατί δεν είναι 50.000, είναι πολύ λιγότερα τέλος πάντων, τα πάνε αυτά εκεί στην αγορά για να δημιουργήσουν ντόρο κάποιοι εκεί συνδικαλιστές. Αντί να τρέχει αυτές, ας τρέξει τη λίστα Λαγκάρτ να βρει μια άκρη για αυτούς που έχουν τα εκατομμύρια και να δούμε αν αυτά είναι φορολογητέα ύλη. Και ας μην τρέχει για τις 50 που δεν είναι 50 και είναι πολύ λιγότερα. Και αυτά όλα τα λέω. Γιατί κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε και να γίνουμε λογικοί άνθρωποι, γιατί η ανάπτυξη δεν γίνεται με τέτοιες τρέλες, ούτε με τέτοιες ανόητες πράξεις. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιοι είναι στη λίστα Λαγκάρτ, ποιοι ελέγχονται, ποιοι δεν ελέγχονται. Τίποτε. Διαρροές ότι ελέγχονται κάποιοι, χωρίς να λένε ονόματα, αφήνουν να εννοηθούν ότι υπάρχουν ιστορίες με πρώην διοικητές δημόσιων οργανισμών, δημόσιων νοσοκομείων. Στην πράξη όμως δεν βλέπουμε να κινείται κάτι. Τίποτε. Είναι όλα σε νεκρό σημείο, σε νεκρή γραμμή. Και να κλείσω με ένα, είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι καθηγητές ανταποκρίθηκαν σε αυτό το τριήμερο να εργαστούν, γιατί απέτυχε το εγχείρημα το πολιτικό της ΟΛΜΕ, γιατί πολιτικά κινείται η ΟΛΜΕ, να μην πάνε στα σχολεία και πήγανε και είναι προς τιμήν τους, γιατί θέλω να το επισημάνω, γιατί μπροστά μας έχουμε άλλες 4 αργίες για αυτά τα παιδιά που θα χάσουν 4 μαθήματα και που είναι προ και μετά των 2 Κυριακών των εκλογών. Κατά συνέπεια, αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη να έχουν σχολείο και όχι να τα παραπέμπουμε έμεσα πλην σαφώς στην παραπαιδεία που λέγεται φροντιστήριο. Θα σου να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.